Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΚΑΕΠΑΟΚ, τον κύριο Θανάση Κατζόπουλο, να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλημέρα, ακόμα και κάτω είναι, δεν πέρασε. Καλημέρα. Την πάτσα τον Κώστα. Πέστα ρε πρόεδρε, φαγώθηκε ο Στέργιος από τις 11 να αρχίσουν με τα καλησπέρα. Στις 2 θα μας λέει καληνύχτα. Με τα καλησπέρα πιο αργά θα αρχίσει και το ψήσιμο με τα καλησπέρα. Αυτό του λέω, εκείνος εκεί, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Κατά τις 3 θα μας πει καληνύχτα, πάω για ύπνο. Καλημέρα, λοιπόν, πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Για το θέμα αυτό της επικαιρότητας, πρόεδρε, συγγνώμη Κώστα, ναι. Για την οπαδική βία, για τις συναντήσεις, πώς το αντιμετωπίζετε εσείς, σαν ΚΑΕ ΠΑΟΚ και σαν Θανάση Χατζόπουλος, να ξεκινήσουμε λίγο με την επικαιρότητα. Κοιτάξτε, τώρα έχει βγει ένα καινούριο, προσπαθώ να περάσουμε μάλλον ένα καινούριο νομοσχέδιο, το οποίο θα επιβαρύνει στην ουσία τις ανώνυμες εταιρείες με το να έχουν κατά κάποιο τρόπο τον έλεγχο και να είναι υπεύθυνες για το κομμάτι των οργανωμένων οπαδών, που νομίζω ότι δεν έχει λογική να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό μπορεί μόνο η αστυνομία να το κάνει. Λοιπόν, σήμερα πρέπει να υπάρχει και μία συνάντηση σε κάποιο ξενοδοχείο της Αθήνας, αν δεν κάνω λάθος, με τους φορείς, όπου λαμβάνει μέρος φυσικά και ο ΕΣΑΚΕ σαν διοργανώτρια αρχή, όπου θα συζητηθεί αυτό το κομμάτι. Εμείς στείλαμε κάποιες προτάσεις εχθές, γιατί και μας ήρθε και τελευταία στιγμή αυτή η ενημέρωση, τέλος πάντων. Αλλά νομίζω ότι πρέπει κάτι να γίνει, γιατί δεν μπορούμε να γίνουμε τέτοια αστυνομία. Ούτε μπορώ εγώ σαν διοίκηση να γίνω ο αστυνομικός που θα επικυρώ τους ανθρώπους. Είναι πολύ δύσκολο. Γιατί μιλάει για δημιουργία λέσχης μέσα στα χήπεδα κτλ. Πού θα πάμε? Θα βγούμε εμείς να δημιουργηθούν τέλος πάντων λέσχες μέσα στα χήπεδα? Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Θέλουν να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα, αλλά έχω την εντύπωση, πρόεδρε, ότι δεν ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν, λέγοντας ότι οι λέσχες θα λειτουργούν υπό την επιτήρηση των ΚΑΕ ή των ΠΑΕ και μέσα στα γραφεία των ΠΑΕ και των ΚΑΕ. Δεν γίνεται. Το παδικό κίνημα είναι κάτι διαφορετικό. Κακό από πάνω μου, ρε παιδί μου, έτσι το αντιμετωπίζουν. Φύγε κακό από πάνω μου. Και βγάλετε τα μάτια σας οι εταιρείες να κάνετε ό,τι νομίζετε να κάνετε. Τι να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Και γιατί πληρώνει την αστυνομία, τέλος πάντων? Γιατί παίρνει ποσοστά από το κάθε τη αστυνομία? Για να κάνει αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό πληρώνει την αστυνομία. Λοιπόν, δεν μπορεί να... Πάντως, πρόεδρε, επειδή έχετε περάσει... Ναι, πέστε μου. Επειδή έχετε περάσει τη ζωή σας όλη στα γήπεδα, νομίζω ότι η βία στα γήπεδα σε σχέση με το πώς ήταν η κατάσταση πριν από 10-20 χρόνια έχει βελτιωθεί. Η κατάσταση στους δρόμους χειροτερεύει. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό δεν θέλουν να αποδεχτούν, ότι η κατάσταση στους δρόμους είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, η ΠΑΕ και η ΚΑΕ να είναι υπεύθυνοι, γιατί... Ναι, δυο ανεκέφαλοι με το τάδε χρώμα. Αυτό λέμε. 4 ανεκέφαλοι από 2 ανεξαρτήτου ομάδας βρέθηκαν στην Τζιμισκή και μαλώσανε. Θα πρέπει να έχει την ευθύνη ο Χατζόπουλος ή ο Σαββίδης ή ο Αρβανίτης ή ο Καρυπίδης ή ο Αλαφούζος. Δεν έχει λογική αυτό. Δεν έχει καμία λογική. Απάρει το αυτοκίνητο, δηλαδή, ο πρόεδρος να γυρνάει στους δρόμους, μήπως θα μαλώσουν 2 από την ομάδα του με 2 άλλους. Είναι κοινωνικό τρελό, το φαινόμενο. Ακριβώς. Είναι απώλεια της κοινωνίας μας, κανονικά. Όλοι θέλουμε να συμβάλλουμε και όταν... Ναι, πρόεδρε, και εσείς και εμείς και όλοι... Ναι. Σας ακούμε, ναι, σας ακούμε καθαρά. Ναι, αυτό. Λέμε ότι και εμείς και εσείς και όλοι... Δεν θέλουμε να δούμε άλλο περιστατικό βίας οπαδικής. Δεν θέλουμε να δούμε ξανά να χαθεί άλλος Άλκης. Αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις.
Όχι το να γίνουν οι λέσχες προσάρτημα των ΚΑΕ και των ΠΑΕ. Τι να λύσει το πρόβλημα στο γήπεδο, μα είναι λυμένο το πρόβλημα στο γήπεδο, αφού δεν έχει αντίπαλους φιλάθλους. Στον δρόμο πώς θα το λύσει? Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, από τη στιγμή που τα γήπεδα γίνονται, πώς το λένε, που γίνονται οι αγώνες χωρίς αντίπαλης ομάδας κόσμο. Έως πάνω δεν υπάρχουν. Σε κάποια πράγματα είναι εσύ και κακό από πάνω. Και δεν θέλω να βρεθεί και στους κυρδίς, τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα το αφήνουμε στην άκρη. Είναι θέμα μεγάλο που θα μας απασχολήσει όλους μας και τους επόμενους μήνες. Μακάρι όλα να δουλέψουν όπως πρέπει να δουλέψουν, να μην έχουμε νεκρούς, να μην έχουμε ανθρώπους με ανοιγμένα κεφάλια, να μην έχουμε πυροβολισμούς. Η κατάσταση έχει ξεφύγει, είναι το μόνο που είναι σίγουρο. Πρόεδρε, και η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ δεν είναι εύκολη. Πάμε λίγο στα δικά μας και στα δικά σας χωράφια περισσότερο. Γιατί δεν γίνεται όλες οι ομάδες της Basket League να κατάλαβαν λάθος και να είναι αυτή τη στιγμή όχι απλά εκτεθειμένες, γιατί αλλιώς τα υπολόγιζαν, αλλιώς τους τα λένε, άλλα χρήματα περίμεναν, άλλα τους έρχονται ή μάλλον άλλα δεν τους έρχονται. Θα μείνουμε στον ΠΑΟΚ. Είναι μια κατάσταση δύσκολη που δεν ξέρω, υποδαυλίζει την προσπάθεια που κάνετε εδώ και 1,5 χρόνο να καθαρίσει επιτέλους ο μπασκετικός ΠΑΟΚ από χρέη του παρελθόντος. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το κομμάτι αναφέρεται το κομμάτι φυσικά για τη φορολογία του στοιχήματος. Αυτό ήταν, ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 τέλος πάντων. Πέρσι είχαμε λάβει εμείς μια προκαταβολή, η οποία όμως ήταν προκαταβολή. Τώρα ξαφνικά είχαμε πάρει φυσικατοικία, είχαμε δει το τι περίπου θα βγει, που θα αναλογεί για το μπάσκετ, εκεί πάνω βασιστήκαν όλες οι ομάδες και υπολογίσαν αυτά τα χρήματα. Εμείς παίζοντας και στην Ευρώπη θα είχαμε πάνω ένα έξτρα ακόμα. Λοιπόν, και όλοι προϋπολογίσαν αυτά τα χρήματα στο budget τους. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ξαφνικά δεν έγινε, γιατί προφανώς πρέπει να δόθηκαν τα χρήματα στο ποδόσφαιρο και στον τεχνικό αθλητισμό. Και δεν υπολογίστηκε καθόλου το κομμάτι του μπάσκετ και το κομμάτι του βόλεϊ. Λοιπόν, εμάς όσο να μας αφορά το μπάσκετ, είναι καταστροφικό. Γιατί οι περισσότερες ομάδες, δηλαδή σχεδόν όλοι οι μπάσκετ league να υπολόγιζαν αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, και ξαφνικά αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Καταλαβαίνετε ότι οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές για το πρωτάθλημα. Θα υπάρξουν ομάδες που δεν θα αντέξουν ίσως να το τελειώσουν. Λοιπόν, και εμείς αντιμετωπίζουμε αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Μπορεί να είμαστε μία από τις ομάδες που να μην αντέξουμε το λεφτό. Λοιπόν, είναι σκληρό που το λέω, αλλά είναι η αλήθεια και πρέπει να το πω. Δεν μπορώ να το κρύψω. Λοιπόν, και δεν μπορεί να γίνει να μείνουν απλήρωτα τα πράγματα πλέον, γιατί δεν θα μπορεί η ομάδα να λειτουργήσει. Δεν θα μπορεί η εταιρεία να λειτουργήσει και συνεπώς η ομάδα δεν θα μπορεί να λάβει μέρος και στα επόμενα χρόνια στο ποτάσμα. Εμείς κουβαλάμε τα χρέη του παρελθόντος, λοιπόν, που αυτά είναι που μας γονατίζουν πάρα πολύ, και χωρίς αυτά τα χρήματα είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πρόεδρε, τι πόσο περιμένατε να εισπράξετε, και όλοι ξέρουμε ότι πλέον έχουν κλείσει την πόρτα και σας έχουν αφήσει στο έλεος του Θεού. Πόσο έξω βγαίνει το budget? Ναι, ήταν γύρω στις 300 με 350 χιλιάδες. Λοιπόν, κάπου εκεί πέρα υπολογίζαμε σαν έσοδο ότι θα έχουμε. Βάσει τη σκία πάντα, παραλαμβάνω, γιατί τέλος πάντων υπήρχαν κάποια νούμερα και κάποια ποσοστά εκεί πέρα και είχαμε υπολογίσει ότι κάπου εκεί πέρα μαζί μιλάω και με το ποσό του στοιχήματος και με τα χρήματα συμμετοχής στην Ευρώπη. Λοιπόν, τέλος πάντων το θέμα είναι τώρα ότι
βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Θα πηγαίνουμε μήνα με το μήνα και με αγωνία μεγάλη. Και θα δούμε αν θα μπορέσει να βγει το πράγμα ή όχι. Από τα χρήματα αυτά που μας είπατε, έχετε πάρει κάτι το καλοκαίρι? Πέρσι το καλοκαίρι είχαμε πάρει μια προκαταβολή, η οποία όμως ήταν για την περσινή σεζόν, που θυμάστε ότι δεν είχε ούτε εισιτήρια ούτε λόγω κορονοϊού, τα πάντα κλειστά. Λοιπόν, και για να τέλος πάντων να βοηθηθούμε, είχαν δώσει τα χρήματα σαν προκαταβολή. Αλλά υποτίθεται ότι κάθε εξάμηνο θα γίνεται μια εκαθάριση από τη φορολογία του στοιχήματος και από αυτά τα χρήματα θα μοιράζονται στις ομάδες. Λοιπόν, όπως και στον αεροτεχνικό αθλητισμό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έγινε και για το ποδόσφαιρο, έγινε και για τον αεροτεχνικό αθλητισμό, λοιπόν, αλλά δεν έγινε για το μπάσκετ και το βόλι. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε, μπας και υπάρξει κάποια αντίδραση. Είμαι σίγουρος ότι πολλές ομάδες θα έχουν πρόβλημα και νομίζω ότι ήδη, τι να σας πω, ότι χθες είχα τηλεφώνημα από ομάδα που άκουσε τη δηλώση που είχα κάνει χθες και όπως συμφωνούν μαζί μου φυσικά όλοι έχουν πρόβλημα. Υπάρχει πρόεδαφος, πρόεδρε, για ένα κοινό μέτωπο. Κοιτάξτε, για ένα κοινό μέτωπο βλέπετε κοινό διάθεση μέτωπο, και πρόσφορο έδαφος. Το κοινό μέτωπο είναι, στην ουσία είναι ο ΕΘΑΚΕ, γιατί με τη διοργανώτρια αρχή εκεί είμαστε όλοι μαζί και νομίζω ότι πρέπει να, μέσω του ΕΘΑΚΕ πρέπει να προσπαθήσουμε να πιέσουμε ώστε να, η πολιτεία να μπορέσει να βρει κάποιο κονδύλι, κάτι να βοηθούμε κι εμείς. Τώρα ο ΕΣΑΚΕ, okay, πιστεύετε ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός με 250.000-300.000 ευρώ σώζονται? Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι δεν σώζονται. Δεν είναι θέμα σώζονται ή δεν σώζονται, αλλά πιστέψτε με, για τον Ολυμπιακό δεν ξέρω, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Παναθηναϊκός που δουλεύει πλέον έσοδα-έξοδα σίγουρα θα έχει υπολογίσει αυτά τα χρήματα και θα τα χρειάζεται. Λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά ότι ο Παναθηναϊκός πλέον δουλεύει με τα ό,τι έσοδα έχει, με αυτά τα έξοδα να κάνει. Λοιπόν, κάπως έτσι δουλεύουμε και εμείς δηλαδή. Λοιπόν, να έχουμε τα έσοδα για να μπορούμε να πληρώνουμε τα έξοδά μας. Λοιπόν, δεν μπορείς να μην υπολογίσεις ένα τέτοιο ποσό. Δεν είναι αμεληταίο, άσχετα που αν ο Παναθηναϊκός έχει μεγαλύτερο μπάτζετ. Πάντα είναι ένα, πώς το λένε, ένα ποσό που το υπολογίζει, το έχεις μέσα στον προϋπολογισμό σου. Απλώς για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η μεγάλη σας αγωνία, πρόεδρε, ποια είναι, να μην δημιουργήσετε χρέη ή μιλάμε ακόμα ότι έχετε και έναν φόβο ή μια αγωνία, μήπως δεν αντέξετε? Γιατί η προσπάθεια που κάνετε είναι πραγματικά τιτάνια. Με τις συμπαράσεις του κόσμου πέρσι πετύχατε κάτι, εγώ το λέω συνεχώς, ήταν ασύλληπτο, δεν το περίμενε άνθρωπος. Μιλάω στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Αλλά τα χρήματα αυτά δεν έχουν έρθει. 300.000-350. Εισιτήρια, άλλα περιμένετε φαντάζομαι και άλλα ήρθανε γιατί τα γήπεδα ξανακλείσανε. Υπάρχει γενικότερα μια κατάσταση πολύ ρευστή. Η μεγάλη σας αγωνία ποια είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Να βγει ο μήνας. Όπως το λέω. Να έρθει 28 του μήνα και να έχουμε πληρώσει καταρχήν τις υποχρεώσεις μας στο δημόσιο. Λοιπόν, και κατά δεύτερο να μπορέσουμε να πληρώσουμε τους παίκτες μας, να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις όλες. Υπαλλικό, προσωπικό και ούτω καθεξής, προμηθευτές κτλ. Λοιπόν, να βγει ο μήνας. Μήνα-μήνα. Πλέον έτσι και σύγχρονη την κατάσταση θα ζούμε με την αγωνία και μήνα-μήνα. Δυστυχώς. Η αγωνία, η επόμενη αγωνία είναι να μην πάει στράφη όλη αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει εδώ και 1,5 χρόνο, γιατί είναι πραγματικά αμαρτία να έχει φτάσει ένα αρκετά καλό σημείο και να πνίγεσαι γιατί κάποιοι σε ξεχάσανε. Ναι, αυτό το πράγμα είναι λίγο πικρό που το λέω, αλλά κάπως έτσι είναι. Και μιλάμε για μια ομάδα, για μια ΚΑΕ πρόεδρε που χάρη σε εσάς και τους συνεργάτες σας, αν δεν κάνω λάθος, είναι τακτοποιημένοι όλοι
μέχρι και το μήνα που διανύουμε, έτσι δεν είναι. Δεν έχετε δηλαδή χρέη μέχρι στιγμή σε κάποιον παίκτη, σε κάποιον προπονητή, σε κάποιον μάνατζερ. Όχι, είναι πληρωμένο και ο Ιανουάριο. Λοιπόν, απλώς με αυτό που γίνεται μας στέλνει πίσω τώρα. Μας στέλνει σε πολύ δύσκολη θέση. Γιατί μην ξεχνάτε ότι φέτος, εκτός από το κομμάτι που πληρώνουμε για την εφορία, προσπαθούμε και από ό,τι περισσεύει να μπορούμε να κλείνουμε και από το κομμάτι των προμηθευτών. Κλείσαμε κάποια μεγάλα νούμερα με τη βοήθεια του κ. Σαββίδη, αλλά δεν έχουν τελειώσει αυτά. Συνεχίζουν, υπάρχει ακόμα χρέος και τους προμηθευτές. Λοιπόν, τώρα μην έχοντας αυτά τα χρήματα, δεν μπορέσουμε να βγάλουμε τη χρονιά που τρέχει, τη δικιά μας, ας το πούμε. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε για να μειώσουμε το κομμάτι του χρέους που αφορά τους προμηθευτές, τουλάχιστον να λέμε να πληρώνουμε την παλιά την εφορία, τις δόσεις δηλαδή που έχουμε, τις ρυθμίσεις, γιατί εκείνα άμα χαθούν χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, η εταιρεία δεν θα μπορεί να δουλέψει. Λοιπόν, οπότε το πρώτο μέλημα είναι να πληρώνονται οι δόσεις της εφορίας. Συν φυσικά τα τρέχοντα, γιατί πρέπει να τα πληρώνουμε και τα τρέχοντα. Όλα αυτά λοιπόν μας έχουν φέρει σε αυτό το σημείο. Μάλιστα. Όταν λέτε η αγωνία μου είναι να βγει ο μήνας, το μήνυμα είναι σαφέστατο. Εντάξει αυτός ο μήνας, ο άλλος. Αν δεν υπάρχει πραγματικά. Ναι. Κάθε μήνα το ίδιο γίνεται. Και δεν μπορείς να υπολογίσεις να πεις παραδείγματος χάρη αυτό και μπορώ να το πληρώσω τότε. Αφού δεν ξέρεις ότι δεν έχεις τα χρήματα πλέον. Δεν θα έρθουν αυτά τα χρήματα. Υπολογίζαμε ότι Φεβρουάριο, κάπου μέσα στο Φεβρουάριο, όπως έλεγε τέλος πάντων η Κία, ότι κάπου θα πάρουμε χρήματα και τώρα ξαφνικά δεν έχει τίποτα. Δεν θα πάρεις. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Τεράστιο. Τεράστιο. Λοιπόν, ξαφνικά πηγαίνεις, εκτροχιάζεις. Αν δεν αλλάξει κάτι, πρόεδρε, και πάρουμε το κακό σενάριο ότι τα χρήματα αυτά δεν θα έρθουν ποτέ, τι μπορείτε να κάνετε εσείς σαν Θανάση Χατζόπουλος, σαν ΚΑΕ, σαν ΠΑΟ γενικότερα? Έχετε αρχίσει να σκέφτεστε κάτι ή ακόμα δεν έχετε μπει στη διαδικασία αυτή? Κοιτάξτε, θα αρχίσουμε να ψάχνουμε ότι οποιαδήποτε βοήθεια, σίγουρα μία αύξηση του κεφαλαίου ξανά είναι στο μυαλό μου, εδώ και καιρό βέβαια, έτσι κι αλλιώς, για τη μείωση του χρέους. Λοιπόν, αλλά τώρα θα μιλάμε τώρα, θα πρέπει να απευθυνθούμε στον κόσμο και να πούμε ότι είναι θέμα πλέον επιβίωσης. Και όχι για τη μείωση του χρέους, αλλά να επιβιώσει η ομάδα, να μπορέσει να... Λοιπόν, γιατί άμα δεν γίνει και αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μετά τελειώνει. Το όνειρο τελειώνει. Λοιπόν, να δούμε αυτή την ομάδα ξεχρεωμένη και εξυγειασμένη, τελειώνει και... Θα τελειώσει και η ομάδα, θα τελειώσουμε όλοι μας. Οπότε, τίποτα, συνεχής αγώνας, συνεχή προσπάθεια να μπας και μπορέσουμε να το πετύχουμε και να επιβιώσουμε. Αν δεν υπάρξει βοήθεια της πολιτείας μέσω ΕΣΑΚΙ, όπως σωστά είπατε, γιατί αυτή είναι η διοργανώτερη αρχή και το συνδικαλιστικό όργανο, ο συνεταιρισμός, εν πάση περιπτώσει, να μην το πω συνδικαλιστικό όργανο. Μία αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου μπορεί να λύσει το φετινό πρόβλημα. Ακριβώς. Αν το λύσει. Αν το λύσει, γιατί δεν ξέρει πόσα χρήματα θα συγκεντρωθούν, πάλι θα συνεχίζει το πρόβλημα. Πάλι θα πρέπει να ξεκαθαριστεί από την πολιτεία, να ξέρουμε τουλάχιστον ότι θα έχουμε αυτά τα χρήματα ή δεν τα έχουμε. Και μετά να πάμε να παρακαλάμε κάθε χρόνο, ξέρω εγώ, να πούμε ότι παιδιά τόσο πρέπει να πληρώνονται κάθε χρόνο, ξέρω εγώ, στα παλιά στις εφορίες και το καθεξής, ή έρχεται όλος ο κόσμος δίπλα και κάθε χρόνο κάνουμε μια αύξηση μέχρι να τα ξεχρεώσουμε, ή το κλείνουμε το μαγαζί και πάμε και εμείς στην ευχή της Παναγίας. Πάντως έχουμε αρκετά μηνύματα για τον κύριο Χατζόπουλο. Ένα από αυτά λέει: πρόεδρε, κάνε αύξηση μετοχικού να καλύψουμε εμείς 300.000.
Θα είναι δύσκολο εγχείρημα πάντως, κύριε Χατζοπούλη, γιατί σε σχέση με πέρσι ακόμα και κοινωνικά έχουν αλλάξει πολλά. Δηλαδή ο κόσμος, νομίζω το καταλαβαίνετε και εσείς, μες στην πιάτσα είστε, έχει γονατίσει από τη ΔΕΗ, από το αέριο, από τη βενζίνη. Είναι μια κατάσταση χειρότερη από πέρσι. Εδώ γονατίσαμε και εμείς σαν επιχειρήσεις. Τι συζητάμε τώρα, μας έχουν γονατίσει όλους. Δεν είναι μόνο ο κόσμος. Οι επιχειρήσεις έχουν γονατίσει. Δεν τρώμε αυξήσεις από πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες, μέχρι ενέργεια και ρεύμα και αέρια κτλ. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται πια. Δεν ξέρουμε τι ξημερώνει την επόμενη μέρα. Δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε αυξήσεις από πελάτες. Είναι χαμός γίνεται, πλάκα κάνετε τώρα. Είναι μόνο το κόσμο. Όλοι μας είμαστε πολύ δύσκολα. Να κλείσουμε, πρόεδρε. Να κλείσουμε με ένα σχόλιο για το ποδοσφαιρικό ραντεβού σήμερα στην Τούμπα. Είστε εξίσου φαν και της ποδοσφαιρικής ομάδας, όπως όλων των ομάδων του ΠΑΟΚ. Θα πάμε να βάλουμε 2 γκολάκια, 3 γκολάκια, να πάρουμε την πρόκριση. Δεν θέλει κρίνια, υποστήριξη στην ομάδα. Φωνία, υπαλμό από την κερκίδα και υποστήριξη στην ομάδα. Εντάξει, οκ. Εντάξει, αυτό ήταν επίλογος Θανάση Χατζόπουλου. Εντάξει, 100%. Πρόεδρε, καλό κουράγιο. Κουράγιο πραγματικά. Και θεωρώ ότι ο κόσμος, αν χρειαστεί να πάτε σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου, όσο μπορεί, σε τόσο δύσκολες εποχές, πάλι θα βοηθήσει όπως έκανε και στην προηγούμενη αύξηση. Έγινε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και εσείς. Καλό μεσημέρι.